Ναι. Μιλάμε για την Χοροδία Αρμονία, η οποία στην ουσία αλλάζει στέγη, έφυγε από το χώρο που βρισκόταν για τα τελευταία 30 χρόνια. Δεν ξέρω ακριβώς, θα μας πει ο... Είναι λυπηρό για μένα, γιατί είμαι και γείτονας, είμαι από εκεί κοντά γι' αυτό. Θα μας πει ο πρόεδρος λοιπόν, ο κύριος Αποστόλης Αντωνίου, τον έχουμε τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα Χάρη. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας. Όντως η Πρέβεζα από το 1985 στεγάζεται εκεί, είναι 30 χρόνια στο κτίριο αυτό. Με την προηγούμενη τράπεζα, με την εμπορική τράπεζα, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Ουσιαστικά ήταν χορηγός μας. Με έναντι ενός συμβολικού ενοικίου μας παραχωρούσε αυτό το κτίριο, το οποίο βέβαια ήταν σε άθλια κατάσταση, και εμείς το επισκευάζαμε και το κάναμε χρηστικό, ούτως ώστε να στεγάσουμε και την Χοροδία, αλλά παρέχοντας και με το δικό μας τρόπο συντηρούσαμε το κτίριο και το είχαμε πάντα λειτουργικό. Με την αλλαγή της τράπεζας, με τη νέα ιδιοκτησία που είναι η Alpha Bank που πήρε την, αγόρασε την εμπορική τράπεζα, οι νέοι ιδιοκτήτες θεώρησαν καλό ότι θέλουν το κτίριο πίσω για να το αξιοποιήσουν. Η αξιοποίηση είναι ένας όρος ο οποίος δεν ξέρουμε κι εμείς, θέλουν να το πουλήσουν, θέλουν να το κάνουν οι ίδιοι, δεν ξέρουμε. Θέλουν να το αξιοποιήσουν οι ίδιοι. Μάλιστα. Από ό,τι λένε. Δεν σας έκαναν δηλαδή κάποια παζάρια ή ό,τι χρειάζεται? Όχι, όχι. Εμείς ζητήσαμε και κάναμε και αιτήματα και στο Ίδρυμα Κωστόπουλου που είναι ο μεγάλο μέτοχος και στην ίδια την τράπεζα, αν μπορούμε να συνεχίσουμε. Αλλά ήταν ανένδοτοι και μάλιστα ήταν και πολύ έτσι κάθετοι σε αυτό το θέμα, δεν το συζητούσαν καν. Περίπτωση παράτασης. Ο νόμος δεν μας προστατεύει γιατί είμαστε πολλά χρόνια. Έγινε μια ουσιαστικά ένας δικαστικός συμβιβασμός, γιατί ήθελαν να μας βγάλουν πολύ νωρίς από το Μάιο μήνα. Εμείς ετοιμάζαμε το φεστιβάλ και τους παρακαλέσαμε να κάνουμε ένα δικαστικό συμβιβασμό, γιατί όπως καταλαβαίνετε το φεστιβάλ φέτος είχαμε και κόσμο πολύ, και αν είχαμε μεταφερθεί πριν το φεστιβάλ θα μας δημιουργήσε πρόβλημα και στο ίδιο το φεστιβάλ. Κάναμε ένα συμβιβασμό και την Τρίτη που μας πέρασε παραδώσαμε το κτίριο στην τράπεζα και τα κλειδιά και το σφράγισε η τράπεζα. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ είδαμε και στα κοινωνικά δίκτυα, είδαμε φωτογραφίες έτσι από τους ανθρώπους της Χοροδίας να μεταφέρουν τα πράγματα. Αυτό είναι κάτι που έδειξε ότι η Χοροδία είναι μια οικογένεια. Δεν είναι μόνο το Συμβούλιο, αλλά είναι και τα μέλη της Χοροδίας. Και ειδικά τα παιδιά της Νεανικής και τα μεγάλα παιδιά της Παιδικής που ήρθαν και βοήθησαν όλα. Γιατί είναι πάρα πολλά. Έχουμε ένα αρχείο 45 ετών και πιστεύω ότι είναι αξιόλογο να το διασώσουμε. Είχαμε πάρα πολλά υλικά που έπρεπε να τα συσκευάσουμε και να μεταφερθούν. Είχε πάρα πολλή δουλειά και ευτυχώς μόνοι μας, με δικά μας, γιατί όπως ξέρετε η Χοροδία δεν έχει οικονομικά τη δυνατότητα να βάλει συνεργείο να κάνει αυτή τη δουλειά, μόνοι μας και τα συσκευάσαμε και τα μεταφέραμε με δικά μας οχήματα σε ένα χώρο εκεί πάνω από το, δίπλα στον Άγιο Χαράλαμπο, πάνω από το Χρυσοχοΐο Τζάμου, όπου αυτός ο χώρος είναι αχρησιμοποιητός τα τελευταία 30-40 χρόνια. Οπότε εκεί θα είναι ο νέος χώρος λοιπόν για Χοροδία. Το έχουμε ζητήσει το χώρο αυτό από το Δήμο. Υπάρχει είναι ο χώρος που είχε παραχωρηθεί κάποια στιγμή. Ναι, είναι αυτός ο χώρος, είχε παραχωρηθεί το 1990 και το 1995 για 5 χρόνια κάθε φορά στη Μητρόπολη για να κάνει εκκλησιαστικό μουσείο. Επειδή υπήρχε όρος μέσα στην παραχώρηση ότι πρέπει στα 5 χρόνια αυτά να γίνει εκκλησιαστικό μουσείο. Δεν έγινε εκκλησιαστικό μουσείο, ουσιαστικά η παραχώρηση έχει λυθεί, αλλά πρέπει να τηρηθεί και ένα διαδικαστικό θέμα για να λυθεί και νομικά πια αυτή η παραχώρηση για να μπορέσει ο Δήμος να το κάνει χρήση. Εμείς το έχουμε ήδη ζητήσει. Επειδή όμως δεν μπορούσαμε να περιμένουμε πότε θα τελειώσουν τα γραφειοκρατικά και είχαμε μεγάλο πρόβλημα στο ότι έπρεπε κάπου να πάμε τα πράγματα, τα πήγαμε στο χώρο αυτό, ο οποίος ήταν σε άθλια κατάσταση βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, τον καθαρίσαμε όσο μπορούσαμε, τον απολυμάναμε και αποθηκεύσαμε και τα πράγματά μας προς το παρόν μέχρι να δούμε να μας δώσει ο Δήμος την οριστική λύση στο πρόβλημά μας, να μας παραχωρήσει αυτό το χώρο ή να μας παραχωρήσει κάποιο άλλο χώρο. Εσείς το χώρο όπως τον είδατε, δηλαδή τον θεωρείτε
Ναι, είναι λειτουργικός για μας ο χώρος αυτός. Μπορούμε να το λειτουργήσουμε. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Να σκεφτείτε ότι δεν έχει ούτε πατώματα ούτε ταβάνια. Το μόνο που έχει κάνει, το έχει κάνει ο ίδιος ο κ. Τζάμος. Πολύ δουλειά βέβαια. Έχει βάλει μεταλλική κατασκευή, η οποία έχει ουσιαστικά και έβαλε και καινούργια στέγη. Αλλά όλα τα άλλα, η τύχη ενδιάμεσα, ένα τείχος πίσω, ο οποίος έχει χάσει και την ευστάθειά του και πρέπει να γκρεμιστεί και να ξαναχτιστεί. Είναι υδραυλικά, ηλεκτρικά, δεν υπάρχουν τίποτα. Όλα αυτά θα τα φτιάξουμε άλλα μερά. Ωστόσο, είστε αισιόδοξοι ότι τελικά η απόφαση και από τον Δήμο και από τις υπόλοιπες υπηρεσίες θα είναι θετική και θα τον πάρετε. Πιστεύουμε, ναι, γιατί κοιτάξτε, αυτό δεν θα είναι μόνο για το χρήστη της Χοροδίας, θα μπορούν και άλλοι σύλλογοι και ο Δήμος ο ίδιος. Είναι μια αίθουσα η οποία πιστεύουμε ότι αν με μια ωραία διαρρύθμιση καθισμάτων μπορεί να χωρέσει 70-80-100 άτομα. Και εκεί μπορούν να γίνονται και άλλες εκδηλώσεις. Θα είναι μέσα στο κέντρο της πόλης. Το είχατε επισημάνει και στο παρελθόν, θυμάμαι, ότι η Χοροδία Αρμονία, επειδή είναι και μικρά τα παιδιά που έρχονται, είναι και... πρέπει να είναι κάπου κεντρικά. Πρέπει να είναι σε ένα σημείο που να μπορούν να έχουν πρόσβαση. Ναι, εκεί είναι το πρόβλημα, το δικό μας πρόβλημα. Ότι θα πρέπει να επιλέξουμε ένα χώρο, γιατί έχουμε 200 παιδιά στην παιδική και στην νεανική χοροδία. Αλλά φέτος, γιατί κάθε δεύτερο χρόνο παίρνουμε και το φυτώριο της παιδικής χοροδίας, θα έρθουν άλλα 200 παιδιά. Είναι 400 παιδιά τα οποία θα μπαινοβγαίνουν και όπως καταλαβαίνετε το χειμώνα θα πρέπει να είναι σε ένα κτίριο το οποίο να είναι εύκολα προσβάσιμο από ένα παιδί. Κάποιοι είπαν γιατί δεν πάτε στον Άγιο Ανδρέα. Γιατί ο Άγιος Ανδρέας δεν καλύπτει αυτή την... την περίπτωση της ασφάλειας. Θα μπορεί να έρθει ένα παιδάκι το βράδυ, το χειμώνα, να έρθει όταν θα βρέχει εκεί στον Άγιο. Γιατί όπως ξέρετε, εκεί μέσα υπάρχουν και παραβατικές συμπεριφορές. Κυκλοφορούν άτομα τα οποία είναι παραβατικά. Είναι επικίνδυνο να μπούμε εκεί μέσα. Και απ' την άλλη, η περιφέρεια, γιατί το συζητήσαμε αυτό με την περιφέρεια, δεν έχει πάρει ακόμα την κυριότητα για να κάνει τη χρήση. Η οποία η χρήση θα γίνει μετά από μια μελέτη, η οποία θα περάσει τουλάχιστον πιστεύω μια 7-8 χρόνια για να μπορέσει να γίνει κάτι εκεί. Μάλιστα. Μας το πρόβλημα ήταν άμεσο. Έπρεπε άμεσα να βρούμε κάποιο χώρο να μπούμε. Ναι. Και πιστεύω αυτός ο χώρος είναι καλός, είναι και για μας, αλλά και για το Δήμο, γιατί θα εξοραϊστεί και θα δοθεί στην κοινωνία της Πρέβεζας ένας επιπλέον χώρος πολιτισμού, όπου και η παρουσίαση ενός βιβλίου μπορεί να γίνει εκεί και ένα ρεσιτάλ με ένα πιάνο, γιατί ήδη έχουμε 3 πιάνα εμείς τα οποία θα τα βάλουμε εκεί. Μπορεί να γίνει και μια συζήτηση, ξέρω εγώ, η εκκλησία θέλει να κάνει ένα τσάι, μπορεί να χρησιμοποιήσει το χώρο αυτό. Δεν θα είναι χώρος αποκλειστικά για μας, αλλά θα είναι ένας χώρος ζωντανός. Απλά θα πρέπει να λυθεί αυτό το ζήτημα όσο δυνατόν πιο γρήγορα, για να μπορεί και η χοροδία, η οποία... έχει προσφέρει στην πόλη της Πρέβεζας και στο Δήμο γενικότερα, έχει προσφέρει πάρα πολλά πράγματα όλα αυτά τα χρόνια. Και ήταν και το φεστιβάλ φέτος ιδιαίτερα επιτυχημένο και ανοίχτηκε ακόμη περισσότερο. Έτσι. Ναι, φέτος ήταν πιο εμφανής η προσφορά. Κάθε χροδία, 33 χρόνια που διοργανώνεται το φεστιβάλ, μόνο και μόνο ότι έχουν έρθει, υπολογίζουμε περίπου στα 35 με 40 χιλιάδες χοροδοί στην Πρέβεζα. Μόνο η διαφήμιση που έχει γίνει από το φεστιβάλ στην πόλη μας και στην περιοχή μας φτάνει να έχει αυτός ο σύλλογος ένα αίτημα ότι θα πρέπει κάποια στιγμή και η κοινωνία να βοηθήσει αυτό το σύλλογο. Η κοινωνία μέσα από τους φορείς της, έτσι, όπως είναι ο Δήμος, η περιφέρεια. Πιστεύω ότι τόσα πολλά που έχουμε δώσει εμείς σαν σύλλογο στην κοινωνία, έχουμε το δικαίωμα να ζητήσουμε από την κοινωνία να μας επιστρέψει να μας δώσει ένα χώρο στο οποίο μπορούμε να λειτουργούμε και τον οποίο χώρο πάλι η ίδια κοινωνία θα το χρησιμοποιεί. Δεν το χρησιμοποιούμε εμείς προσωπικά σαν άτομα. Εμείς ίσα χρήματα θα βάλουμε από την τσέπη μας, δουλειά θα βάλουμε προσωπική για να μπορέσουμε να το φτιάξουμε και να το κάνουμε αυτό το χώρο ανθρώπινο και λειτουργικό. Ωραία. Λοιπόν, ανακεφαλώνοντας να πούμε ότι όποιος περνάει λοιπόν από την Παρθεναγωγείου από εδώ και πέρα δίπλα δεν θα ακούει τραγούδια. Εμένα με λυπεί το γεγονός, το είπα και στην αρχή. Η πιο άσχημη στιγμή ήταν όταν βγάλαμε την πινακίδα, γιατί υπήρχε μια πινακίδα μαρμάρινη, που έλεγε Χοροδία Αρμονία. Εκεί ήταν η πιο συγκινητική στιγμή της, γιατί εκεί ήταν το τέλος. Δηλαδή ήταν την Κυριακή το απόγευμα που πήραμε τα τελευταία πράγματα από το κτίριο της Χοροδίας και βγάλαμε και την πινακίδα. Εκεί ήταν το... Είναι πάντα λυπηρό όταν ένα μεγάλο κεφάλαιο κλείνει, λογικό. Ναι, αλλά πάντα ξέρετε όταν κλείνει ένας κύκλος ανοίγει ένας άλλος. Οπότε
ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι ο νέος κύκλος θα είναι πιο δημιουργικός, πιο, πιο ωραίος και με περισσότερες εμπειρίες. Μακάρι, μακάρι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλα τα μέσα, τα τοπικά και τους φίλους της Κοροδίας, οι οποίοι στο ίντερνετ κοινοποιούν τα προβλήματα της Κοροδίας και σας θέλουμε και εσάς συμπαραστάτες σε αυτό τον ωραίο αγώνα, την ωραία πορεία που κάνουμε του πολιτισμού και που πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο, γιατί είναι μια κατάθεση ψυχής, γιατί είμαστε ερασιτέχνες, δηλαδή είμαστε εραστές της τέχνης. Αυτό που κάνουμε το κάνουμε από αγάπη, δεν το κάνουμε από ιδιοτέλεια. Οπότε σας ευχαριστούμε όλους για τη βοήθειά σας και καλούμε και την κοινωνία της Πρέβεζας να βοηθήσει ο καθένας από τη μεριά του στο μέτρο του δυνατόν. Καλημέρα σας, ευχαριστούμε. Καλημέρα, ευχαριστούμε.